είπατε προηγουμένως για κοινωνία, κάποιοι κοινωνούν μία φορά το μήνα, άλλοι τρεις φορές το χρόνο και άλλοι πιο τακτικά. Για να φτάσεις να κοινωνάς κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα ή παραπάνω, θα πρέπει να εφαρμόσεις, να μπεις σε μία διαδικασία μέσω πνευματικού και να την εφαρμόσεις. Στέει διαδικασία, μετάνοια, εξομολόγηση και παναπόλα νηστεία. Μπορούμε αυτή τη νηστεία που προβλέπει αυτοί που κάνουν οι πατέρες, εσείς, οι αγιορείτες, να τη βάλουμε μόνοι μας στη ζωή μας? Λες, άλλο Ευαγγέλιο διαβάζουμε. Η νηστεία είναι ίδια για όλους, και για τους μοναχούς και για τους κοσμικούς. Το ξέρω. Εφού το ξέρεις, πώς μου το θέτεις. Αλλά μιλάμε τώρα εδώ πέρα, είμαστε λαϊκοί, δεν είμαστε μοναχοί. Λαϊκομόναχοι είμαστε. Μα ευλογημένε, η νηστεία είναι και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς. Είναι η ίδια. Το ξέρω. Μα το ξέρεις και μου επαναλαμβάνεις το ίδιο όμως. Τετάρτη Παρασκευή δεν είναι για... Δεν το λέω για μένα, γέροντα, αυτό το πράγμα. Μα γιατί να μην το πεις για σένα. Είμαστε 50 άτομα είμαστε. Πες το για σένα πρώτα. Για μένα εγώ ξέρω τι κάνω. Έκανα μια ερώτηση προηγουμένως για τον κόσμο. Κυρία είπε μερικά πράγματα. Το θέμα είναι να πάμε στη βρύση. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Είπατε ότι είναι θεραπευτήριο, ότι είναι εντατική εδώ. Εγώ εκεί που ζω, όλοι μας, πού θα τη βρω την εντατική αυτήν? Ευλογημένε, όπου και να ζει ο άνθρωπος, αν θέλει, μπορεί να κάνει τις νηστείες που ανέφερες. Είναι συγκεκριμένες οι νηστείες της Εκκλησίας μας. Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές, 15. Συγκεκριμένα είναι. Και να μην κοινωνήσει. Αν θέλεις να λέγεσαι χριστιανός, θα πρέπει να τις εφαρμόσεις τις νηστείες και να μην κοινωνείς για κάποιους λόγους. Αλλιώς δεν είσαι καν χριστιανός. Και να σας πω πόσο σοβαρό είναι το θέμα της νηστείας. Τα γενέθλια της νηστείας ξεκινάνε από τον Αδάμ και την Εύα. Η νηστεία έξωσε τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο. Δεν είχαν άλλα αμαρτήματα. Το μη φάγετε, νηστεία εστί. Φερειπίν. Στον παράδεισο, που σημαίνει κήπος, αν είχε 1000 δέντρα, τους είπε θα φάτε από τα 999, δεν θα φάτε από το 1. Αυτό το δεν θα φάτε είναι νηστεία. Το ίδιο λέει και η Εκκλησία μας σήμερα. Έχει καθιερώσει κάποιες τροφές, σου λέει θα φας από όλα τα άλλα, δεν θα φας από εκείνα τις ημέρες που δεν πρέπει. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε υπακοή. Όχι ότι δεν γίνονται αυτά. Είναι τόσο εύκολα είναι αυτά για όλους. Όχι για τους μοναχούς μόνο, για όλους είναι πολύ εύκολο. Και εδώ υπάρχουν πολλοί που το εφαρμόζουν. Άρα πού είναι το δύσκολο? Το δύσκολο είναι ότι δεν θέλουμε. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει. Δεν θέλουμε να ζωήσουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Βλόγης. Και κάτι έτσι που ανέφερε εδώ ο κύριος πολύ ωραία, αν μπορούμε εμείς να τα εφαρμόσουμε, εδώ είχα διαβάσει παλαιότερα ότι όταν τα όρισε αυτά ο Απόστολος Παύλος, δεν υπήρχε μοναχισμός. Πολύ σωστά. Δεν υπήρχε.